Πρόκειται στην προπονητή σου. Μεγάλη δυσπασμή. Κάνατε 3 στα 3. Καταφέρατε να εισαγωγικά ροκανίσετε το χρόνο όταν άρχισαν τα πράγματα να. Όταν πάγωσε ο ρυθμός, το είδατε, αμυνθήκατε καλά στα τους χώρους των εκτάλλων. Σημείο κλειδί για σένα μέσα στο μάτι ποιο είναι και ποια είναι τα συναισθήματα μέσα στην ομάδα και στα αποδυτήρια μετά από μια νίκη σε μια τέτοια έδρα και απέναντι σε μια τόσο ποιοτική ομάδα. Σίγουρα είναι μια μεγάλη νίκη. Γιατί παίζαμε και κόντρα στο ρουφ, ξέρουμε τη δυναμική του. Έχουμε παίχτες ποιοτικούς που όντως έκανε αποστολή μας δύσκολη. Πιστεύω ότι διαχειριστήκαμε πολύ καλά το μάτς. Σκοράραμε πρώτοι και μετά αποφάσισαμε να παίξουμε, να ελέγξουμε τον ρυθμό. Σίγουρα το ρουφ προς το τέλος ήταν καλύτερο, μας πίεσε. Αλλά πιστεύω ότι διαχειριστήκαμε το μάτς όλοι μαζί σαν μια οικογένεια και πιστεύω ότι ήταν αυτό που μας κράτησε και κέρδισε το παιχνίδι. Σας ευχαριστώ πολύ. Υπηρεδούχους. Καλησπέρα, είσαι εγώ. Σαγγίδες. Τι πήγε λάθος για σένα μέσα στο παιχνίδι, που ήταν το σημείο που νιώθεις ότι το χάσατε, παιδί μου, παρόλο που το έλεγα και στον προπονητή ότι 45 μέχρι το 60 ειδικά, ήταν ένα σημείο που πιέστηκε πάρα πολύ. Γυρίσατε δεύτερες μπάλες, ήσασταν συνέχεια στην πίεση με την Κυφσιά. Δυστυχώς δεν καταφέρατε να μετουσιώσετε κάποια φάση σε γκόλ ή κάποιο ουσιαστικό. Για σένα, ποιο ήταν το σημείο που θεωρείς ότι. Πού μπορούσατε να βελτιωθείτε καλύτερα μέσα στο παιχνίδι, τι μπορούσατε να κάνετε καλύτερα, αυτό θέλω να μάθω. Κοιτάξτε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Από τη στιγμή που φάγαμε τον γκολ, εκεί ήταν το σημείο κλειδί. Δεν έπρεπε να το φάμε, γιατί ήμασταν διαβασμένοι σε αυτή την κίνηση του παίκτη. Ξέραμε ότι μπαίνει και σουτάρει, το έκανε μια φορά, το έβαλε. Νομίζω αυτή ήταν η ευκαιρία του. Πιέσαμε, δεν έχουμε άστρο, δεν παίρνουν οι φάσει που κάνουμε, είχαμε γενικέ ευκαιρίε. Δεν ξέρω, παίξαμε δυνατά, πήγε το παιχνίδι εκεί 1-0 και δεν μπορέσαμε να κάνουμε κάτι. Πιέσαμε, δεν είχαμε καθαρό μυαλό, πήγε στις μονομαχίες στο παιχνίδι. Είχαν και αυτοί έντονοι παίκτες και πήγε εκεί η κατάσταση. Συνεχίζουμε, είμαστε πολύ δυνατή ομάδα, το ξέρουμε, είμαστε μια οικογένεια και ψηλά το κεφάλι. Πιστεύω ότι θα πάμε καλά στο μέλλον. Λίγες, κοιτάτε την επόμενη αγωνιστική και τον επόμενο αγώνα. Παιχνίδι με παιχνίδι. Πιστεύω ότι πρέπει να πάρουμε την νίκη, είμαστε έτοιμοι. Ήταν μια καλή μέρα για εμάς σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.